Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι εδώ με τον Πάνο και νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο να αποδώσουμε μνήμα και σεβασμό στα θύματα του ξύλου, της παιδικής κακοποίησης. Από όποιον και προήλθε. Από γονείς και εκπαιδευτικούς. Ναι. Κάτω από το βίντεο... Η Αγία εντός εισαγωγικών ελληνική οικογένεια, όταν ένας κακοποιητής πατέρας γράφει βιβλίο να διδάξει κάθετος κομπάση, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Τα διαβάζαμε προηγουμένως και συζητούσαμε και μεταξύ μας και νιώσαμε ότι είναι καλή ιδέα να φτιάξουμε ένα βίντεο στο οποίο να μοιραστούμε μαζί σας και τη δική μας τη συζήτηση, η οποία είναι εν μέρη και βιωματική, αλλά πρώτη θέση έχουν τα δικά σας βιώματα. Αρχίσω να διαβάζω εγώ, εσύ. Ναι, ξεκίνω. Η Σάβη λέει, ένα από τα πιο συγκλονιστικά σου βίντεο, Θέκλα μου, λυπάμαι πάρα πολύ που παιδιά, όπως την κοπέλα, βιώνουν από αυτούς που υποτίθεται πρέπει να τους προστατεύουν κακοποίηση. Συμφωνούμε. Το επόμενο σχόλιο. Ήμουν κι εγώ ένα από αυτά τα παιδιά. Στη δεκαετία του 70 έτρωγα ξύλο κάθε μέρα με την παντόφλα, αν δεν έφερνα 10 στην ορθογραφία. Και μια φορά με είχε χτυπήσει ο πατέρας μου με το πριόνι. Δεν θυμάμαι τον λόγο. Κανένας λόγος δεν είναι σημαντικός ή... Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο να χτυπήσεις το παιδί με την παντόφλα με το πριόνι. Υπάρχει? Όχι. Κατάφερα να το σκάσω πηδώντας από τα σκαλιά υπερυψωμένου πεζοδρομίου στο δρόμο και γύριζα στις γύρω γειτονιές. Δεν είχα που να πάω. Είχα στα πόδια χαρακές από το πριόνι και ήμουν σίγουρη ότι κανείς δεν θα μου έδινε δίκιο. Wow. Ήμουν πεπισμένη ότι πάντα έφταιγα εγώ που έτρωγα ξύλο. Είδα από μακριά τη μάνα μου να με ψάχνει. Γύρισα σπίτι και παρόλο που φοβήθηκαν ότι δεν θα με ξαναέβρισκαν, το ξύλο δεν σταμάτησε ως τα 14 χρόνια. Θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμουν ξαπλωμένη στο πάτωμα και ο πατέρας μου πήγε να με πατήσει στο στήθος και η μάνα μου τον τραβούσε για να μην το κάνει. Μου έκανε εντύπωση που οι συμμαθητές μου δεν έτρωγαν ξύλο από τους γονείς τους. Θες να πεις κάτι? Τι να πει κανείς, ξέρω εγώ. Κάποια από αυτά μου θυμίζουν και δικά μου. Εγώ της απάντησα της κοπέλας και εμένα στα 14 σταμάτησε και εγώ νόμιζα πως οι συμμαθητές μου δεν έτρωγαν ξύλο. Εμείς δεν το λέγαμε πως τρώγαμε, αυτοί θα το έλεγαν? Και η κοπέλα απαντάει, εγώ το έλεγα. Νομίζω ότι όλοι έτρωγαν ξύλο και παραξενευόμουν που οι άλλοι έλεγαν ότι δεν τους δένουν οι γονείς τους. Θα ήταν και άλλοι, δεν νομίζω, αλλά... Ναι. Δεν νομίζω να μην ήταν και άλλοι. Σίγουρα ήταν και άλλοι, αλλά σίγουρα δεν ήταν όλοι. Η εποχή είχε αυτή την νοοτροπία αρκετά. Η κοπέλα αυτή λέει ήταν στη δεκαετία του 70 που πήγαινε σχολείο. Εμείς πηγαίναμε δεκαετία του 80 και 90. Εντάξει, η δεκαετία του 70 είναι λίγο μεγαλύτερη από εμάς. Με το πριόνι, ρε παιδί. Υπάρχει κανένας λόγος ικανός να χτυπήσεις το παιδί σου με το πριόνι? Υπάρχει κανένας λόγος ικανός να ασκήσεις σωματική βία? Θέλει ψυχοπάθεια, θέλει ανάλογα και με το... Ξέρω, και με τον τρόπο να πω. Τι να πω. Γενικά δεν δικαιολογείται με κανέναν τρόπο. Με τίποτα. Η Μέρη λέει, δυστυχώς κάποιοι ζήσαμε σε αυτές τις εποχές και με τέτοιους γονείς και στο τέλος να τα βρούμε και μπροστά μας όσα ζήσαμε επιλέγοντας και λάθος ανθρώπους. Σε μία πρόταση τα είπες όλα. Ακούσες τη γράφη? Εννοείται ότι τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δυστυχώς κάποιοι ζήσαμε σε αυτές τις εποχές και με τέτοιους γονείς και στο τέλος να τα βρούμε και μπροστά μας όσα ζήσαμε επιλέγοντας και λάθος ανθρώπους. Δηλαδή είναι μια πρόταση που περιγράφει όλη την παθολογία
ενός κακοποιημένου παιδιού που ως ενήλικας επιλέγει υποσυνείδητα ξανά και ξανά την κακοποίηση. «Λυπάμαι πολύ για όσα έζησες», γράφει για τη φίλη της επιστολής. «Θυμάμαι το ξύλο το άδικο από τον πατέρα μου μέχρι και σε περασμένη εφηβεία μας και που έλεγε ότι ήθελε να ήταν δίκαιος και μας έδερνε άγρια πάντα μαζί με τον αδελφό μου άσχετα ποιος του έφταιγε, αφήνοντας σημάδια και μελανιές στο κορμί μας. Τα δάχτυλα με την παλάμη του ήταν μελανιασμένα αποτυπωμένα πάνω στις γάμπες μου και τραβούσα την ποδιά του σχολείου κάτω-κάτω για να μην φαίνονται. Κάθε ξύλο που μας έδινε, τι σαδιστής ήταν αυτός. Κάθε ξύλο που μας έδινε έγραφε την ημερομηνία με ειδικά κόκκινο μολύβι για να τις βλέπουμε και για να μην ξεχνάμε. Αυτό που μου έκαμε όμως τη χειρότερη εντύπωση, που μέχρι και σήμερα όταν το θυμηθώ κλαίω μέσα μου, αλλά και τώρα που γράφω κλαίω, ήταν μια φορά που ήταν στο εργοστάσιο που εδούλευε σαν τεχνίτης μοσαϊκών και στο διάλειμμα της εργασίας του που ξεκουραζόταν, είχε κόψει μια βέργα, βίτσα τη λένε στα κυπριακά, κάθισε και την έξισε, τη σμήλευσε και την έφερε σπίτι δείχνοντας μας την απειλητικά ότι με αυτή θα μας έδερνε για να μην πονεί τα χέρια του. Της μάνας τα χέρια δεν πονούσαν με αυτή τη βέργα. Της μάνας μου τα χέρια δεν πονούσαν με αυτή τη βέργα. Ήτανε το... το αγαπημένο της εργαλείο. Weapon of choice. Το weapon of choice της μάνας σου. Ακούγαμε αυτό το σβίνκ που ηχούσε πριν μας χτυπήσει και τότε αντικαταστάθηκαν οι παλάμες με τις βιτσιές μαστιγώματα στο σώμα. Δηλαδή ενώ πριν έδερνε με τα χέρια και άφηνε αποτύπωμα τις παλάμες του μελάνη, τώρα ήταν οι βιτσιές. Θα τον πονούσε το χέρι του τον άνθρωπο. Τον κακομύρι. Ναι. Το λέμε ειρωνικά φυσικά. Ακόμα και μέχρι σήμερα μετά από τόσες δεκαετίες απορώ και θλίβομαι τόσο πως ένας πατέρας στο διάλειμμα της δουλειάς του χωρίς να μας βλέπει καν ή να νευριάσει μαζί μας αντί να νοσταλγεί να γυρίσει σπίτι να μας δει γιατί αγκαλιές δεν υπήρχαν μπόρεσε και έκατσε να δημιουργήσει ένα τόσο κακοποιητικό όπλο για δύο αθώα μωρά τα μωρά του. Σου στέλνω την αγάπη μου κοπέλα μου και να ξέρεις ότι είμαστε πολλοί. Wow. Ήταν ένα τραπέζι χριστουγεννιάτικο, πρέπει να ήμουν 27 χρονών, νομίζω ήμουν 27. Και στο τραπέζι των Χριστουγέννων έλεγε έτσι casual ο πατέρας μου, ότι όταν ήταν μικρά τα παιδιά, ο Θεοδόσης ήταν αδύνατος και πονούσα τα χέρια μου όταν τον έδερνα, ενώ η Θέκλα ήταν γεμάτη και το ευχαριστιόμουν. Και σήκωσα το τραπέζι ανάποδα. Καλά το έκανες. Σήκωσα το τραπέζι ανάποδα και του είπα πόσο σαδιστής είσαι, πόσο άθλιος άνθρωπος είσαι. Δηλαδή στα 27 μου ήταν ένα χρόνο μετά που χώρισα. Ήμουν 27 χρονών και είχα και τα δύο τα παιδιά. Και κόμπαζε και το έλεγε για αστείο. Φυσικά σε είπανε τρελή που σήκω στο τραπέζι. Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί για το ότι είμαι προβληματική και δημιουργώ προβλήματα. Mm-hmm. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. No contact μέχρι να σβήσει ο ήλιος με τέτοια χτίνη. Αυτά είναι τα χτίνη. Αυτά είναι τα χτίνη που χτυπάνε ανυπεράσπιστα παιδιά και το ευχαριστούνται κιόλας. Και η το... βίτσα με έβαλε στο σκέψη τώρα, θύμισε μου να σου πω μετά. Γιατί δεν το λες τώρα. Το πω τώρα. Όχι, τελείωσε την πρότασή σου. Εκείνο που δείχνει ακριβώς ότι δεν είχε να κάνει με τις αταξίες των παιδιών, που ποτέ δεν έχει να κάνει με τις αταξίες των παιδιών, είναι το γεγονός ότι αυτό στο διάλειμμα του, που δεν ήταν τα παιδιά του μπροστά, που δεν είχαν κάνει τα παιδιά του εκείνη την ώρα, στο διάλειμμα του πήγε να φτιάξει το όπλο, το εργαλείο βίας. Και η μάνα μου τη βίτσα την περιποιούταν για να μην την έκοβε από τη λεύκα απ' έξω από το σπίτι και την έφτιαχνε όπως έπρεπε να, όπως έπρεπε να είναι. Για να μην μπαίνουν στα χέρια της κλήθρα, φαντάζομαι. Σκλήθρα, δεν ξέρω. Μπορεί να είχε και κάποιο νύκτο, ας πούμε, να καθάριζε τα σκλήθρα για να μην μπαίνουν και στα δικά μας τα μπούτια. Αλλά η βίτσα είναι βίτσα, πονάει. Και λία να είναι. Εμένα έλεγε ότι έχω σπάσει τόσα μαρζάτια πάνω σου. Μαρζάτια είναι οι βίτσες, είναι εκείνο το ξύλο που ανοίγει σπίτες. Αυτό είναι σκληρό. Ναι, έσπασα τόσα μαρζάτια πάνω σου, τόσες κουτάλες και μυαλό δεν έβαλες. Το μαρζάτι είναι εκείνο το ξύλο, πρέπει να πω ελιάντζινο. Εκείνο το ξύλο το μακρύ, σαν μπαστούνι είναι.
Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, έσπασα τόσα μαρζάκια πάνω σου και κόμμα νου ένεβαλες. Όχι, τέτοιο νου δεν το θέλουμε. Ξέρεις, κάθε φορά που φτάνω στα όρια μου και θυμώνω, που φωνάζω τόσο δυνατά, είναι ριάχτη παπιού σου. Δηλαδή γίνομαι όπως γινόμουν εκείνη την ώρα, από ένα σημείο και μετά φώναζα πάρα πολύ δυνατά. Και όσο φώναζα, τόσο παραπάνω ξύλο έτρωγα βεβαίως. Και μετά στο τέλος ήταν, επειδή φωνάζεις, σε δέρνω και θα με πεθάνεις. Και ενοχές από πάνω. Έτσι. Το γράφει παρακάτω ένα άλλο σχόλιο. Τώρα πάμε να δούμε μια ιστορία δασκάλας κακοποιήτριας και δασκάλου. Εγώ, Θέκλα, δυστυχώς έχασα τον πατέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 10. Έφυγε σε ηλικία 56 χρόνων από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η μάνα μου αρνήθηκε να μας δώσει γεωθεσία ή να μας κλείσει στα ιδρύματα. Ήταν εκείνη και μια άλλη μητέρα, οι οποίες αρνήθηκαν να πλώσει χέρι ο δάσκαλός μας, η δάσκαλή μας, εν έτη 1983. Ο δάσκαλος μας ήταν σαδιστής και δυστυχώς χτυπούσε τα φτωχά παιδιά και κάποιον φίλο μου που οι γονείς του δούλευαν στη Γερμανία, που όπου απομόνωναν οι δάσκαλοι τα αδύναμα παιδιά για να τα δέρνουν. Τον πατέρα μου τον έχασα το Φεβρουάριο του 1983. Παρασκευή 20 Μαΐου εν έτη 1983, ο αδερφός μου έπαιζε ποδόσφαιρο και επειδή έβαλε γκόλ ένας συμμαθητής μου, θύμωσε και τον χτύπησε. Η δασκάλα, η οποία δεν είναι εν ζωή, σκύλα εντελώς, είδε το συμβάν και φυσικά διαφόρησε αντί να τιμωρήσει τον συμμαθητή μου. Δηλαδή ο αδερφός της κοπέλας έβαλε γκόλ και ο συμμαθητής της τον χτύπησε. Εγώ έξαλλη ζήτησα τον λόγο και της επιτέθηκα φραστικά. Ήταν 12 και 25 όταν έγινε αυτό και τελειώνοντας το διάλειμμα μας έβαλε όλους στην τάξη. Ο δάσκαλος μου και σύζυγος της έλειπε στην πόλη για συγκέντρωση δασκάλων από όλη την περιφέρεια. Εκείνη, αντί να τιμωρήσει τον συμμαθητή μου όταν μπήκαμε στην τάξη, άπλωσε το χέρι της στην αδερφή μου και τράβηξε τα μαλλιά της αδερφής μου. Η αδερφή μου διαμαρτυρήθηκε και την παρέπεμψε σε μένα. Τότε απευθύνθηκε σε μένα. Εγώ σε έξαλλη κατάσταση της έλεγα ότι επειδή είμαστε ορφανά και η μάνα μου αρνήθηκε να μας δώσει υιοθεσία και ότι είναι παράνομο να σηκώνει χέρι στους μαθητές. Είχε βγει ο νόμος περί απαγορεύσεως του να χτυπούν οι δάσκαλοι τα παιδιά το 1983 και η μητέρα μου μας το είχε αναφέρει να το πούμε σε περίπτωση που ασκούσαν βία επάνω μας. Η καλή δασκάλα έκανε το μοιραίο λάθος να με αγνοήσει και σήκωσε το χέρι της και με χαστούκησε λέγοντας μου πως είμαι ανεδής και αγενής. Εγώ τότε 10 χρόνων καθόμουν δίπλα στη σόμπα και δεν μπορούσα να ξεφύγω. Της είπα, αφού με χαστούκησε 2 φορές και απαιτούσε να ζητήσω συγγνώμη για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντί της, να σκύψει λίγο, να της πω κάτι εμπιστευτικά. Και τότε πολύ απλά σήκωσα το χέρι μου και της ανταπέδωσα το χαστούκι μπροστά σε εξαθέσιο σχολείο με όλους τους μαθητές παρόντες. Έβγε. Η κυρία έβαλε τα κλάματα, προσβλήθηκε η καημένη και της είπα, είναι η τελευταία φορά που σηκώνεις χέρι επάνω μας. Αν θέλεις να χτυπήσεις παιδιά, να χτυπήσεις τα παιδιά σου. Εγώ θα το αναφέρω στη μάνα μου και θα σας καταγγείλει στον επιθεωρητή. Απέτησα συγγνώμη και φυσικά δεν πήρα και της είπα ότι 10 χρόνια μετά θα έρθει στα πόδια μου μετανιωμένη για αυτό που έκανε. Όταν γύρισα σπίτι, ακόμη θυμάμαι τη μάνα μου να κλαίει και να μυρολογάει. Της ανέφερα το τι έγινε και της είπα ότι τη χαστούκησα. Η μάνα μου μου είπε ότι έπρεπε να της δώσεις άλλη μία και από εμένα. Τη Δευτέρα φοβόμουν να πάω στο σχολείο και η μάνα μου μου είπε θα πας και θα αντιμετωπίσεις τον δάσκαλο που ήταν ο σύζυγός της. Αν σου πει τίποτα, πες του ότι η μάνα μου είπε ότι αν πειράξεις μια τρίχα από τα μαλλιά μου θα σε καταγγείλει. Δηλαδή το 1983 που βγήκε ο νόμος, κάποια θύματα μπόρεσαν να σηκώσουν κεφάλια. Wow. Αυτό και έγινε. Πήγα στο σχολείο, ήταν έξαλλος όταν του ανέφερα το μήνυμα της μάνας μου. Μου είπε ότι τα παιδιά θα πρέπει να μην βρίσκονται παρουσία συζητήσεων των ενηλίκων. Α, μάλιστα. Αυτό μας μάλλον. Ναι. Και του απάντησε ότι η μάνα μου θα σε καταγγείλει από εδώ και μπρος αν ξανασηκώσετε χέρι σε έναν ή στα αδέρφια μου, σε μένα ή στα αδέρφια μου. Αν δεν το κάνει εκείνη, θα το κάνω εγώ. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, ήμουν στην τρίτη γυμνασίου, ο δάσκαλος μου χτύπησε μόνο την αδερφή μου. Γιατί είπε ότι τη βρήκε αδιάβαστη στην ιστορία. Σημειωτέων ότι όλοι οι μαθητές ήταν αδιάβαστοι. Επέλεξε πάλι να χτυπήσει τον αδύναμο. Όταν βγήκα διάλειμμα, όλη η τάξη
έτρεξε να μου αναφέρει το συμβάν. Έξαλλη πήγα και του ζήτησα τον λόγο για τη διάκριση και απέτησα να ζητήσει συγγνώμη από την αδερφή μου μπροστά σε ολόκληρο το σχολείο. Διαφορετικά θα πήγαινα εγώ προσωπικά να του κάνω καταγγελία. Φυσικά και ζήτησε συγγνώμη και του είπα ακόμη και νεκρή να είμαι, να μην ξανασκεφτεί να πλώσει χέρι σε κανένα από τα αδέρφια μου. Όσο για τη γυναίκα του, 10 χρόνια αργότερα, όταν έμαθε ότι είχα ραβωνιαστεί, πήγε στη μάνα μου να τη συγχαρεί και τη είπε: «Η Ελένη είναι καλό κορίτσι, αλλά ήταν λίγο άταχτη». Mm-hmm. Η απάντηση ήρθε από τη μάνα μου: «Ναι, συμφωνώ μαζί σου, γιατί προφανώς και δεν ξέχασε το χαστούκι που σου έδωσε όταν ήταν 10 χρόνια. Μια συμβουλή μόνο θα σου δώσω: μην πας να τη ζητήσεις συγγνώμη ή να τη πεις οτιδήποτε. Αυτό που έκανες ήταν λίαν επικός απαράδεκτο και άδικο και η Ελένη δεν αντέχει την αδικία και δεν ξεχνάει. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Τα φιλιά μου στο κορίτσι και μια μεγάλη αγκαλιά». Σκέψου τώρα ένα κορίτσι 10 χρόνων που είναι το μεγάλο παιδί μιας οικογένειας που έχει πεθάνει ο πατέρας, να αγωνιοποιείται κιόλας και να παίρνει και το ρόλο του προστάτη των αδερφιών του στο σχολείο, που φυσικά η μάνα δεν θα μπορούσε να είναι συνέχεια στο σχολείο. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο, Ελευθερία. Ο πατέρας τα έζησε αυτά στην παιδική του ηλικία, προφανώς τη δεκαετία 50 ή 60. Η γιαγιά μου που πήγε σχολείο τη δεκαετία του 20 σε χωριό της Δυτικής Κρήτης, σταμάτησε το σχολείο στη Δευτέρα Δημοτικού γιατί ένας συμμαθητής της πέθανε από το άγριο ξύλο του δασκάλου και η ίδια τρόμαξε πάρα πολύ. Σκότωσε ο δάσκαλος τον μαθητή στο ξύλο, ρε αγάπη. Ο δάσκαλος συνέχισε το εκπαιδευτικό του έργο. 100 χρόνια πριν, αλλά πάλι. Το παρήγορο είναι ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Η Χριστίνα, η οποία είναι και δασκάλα, καλησπέρα Θέκλα, λυπάμαι πολύ που έχουμε φτάσει στο σημείο να γράφω βιβλία με την κακοποίηση που ασκούν στα παιδιά τους. Μέχρι που θα φτάσουν ορισμένοι άνθρωποι δεν ξέρω. Μακριά από τέτοιους ανθρώπους, όποιοι και αν είναι, μόνο κακό έχουν προκαλέσει και προκαλούν. Συμφωνώ. Μια άλλη φίλη λέει: «Πω, τι είπες τώρα Θέκλα μου, ο κακοποιητής θυμάται τα πάντα με μεγάλη λεπτομέρεια, ενώ το θύμα τα αποθεί από το μυαλό του, τα αποθεί στο υποσυνείδητο. Τώρα εξηγούνται πολλά. Εύχομαι στην κοπέλα που έχει ζήσει όλο αυτό να καταφέρει να μην την πονάει». Μια άλλη φίλη λέει, είναι το όνομα της, δεν μου βγάζει το όνομα, τα μου βγάζει κάτι κωδικούς. Λέει: «Καλή Κυριακή σε όλους, με συγκλώνησε η φίλη. Θλίμωβε βαθιά για ό,τι βίωσε για τον πατέρα, τον πατέρα της που είναι τέρας δηλαδή. Νιώθω ανατριχύλα και αναγούλα στο στομάχι. Σαδιστής, κακοποιητής, μόνο εμετός έρχεται. Η κοπέλα είναι μια πραγματική survivor, δηλαδή επιζήσασα. Τη στέλνω μια τεράστια αγκαλιά και εύχομαι να καταφέρει να επουλώσει όλα τις τα τραύματα. Έχει την αγάπη μας». Μου έχει στείλει και η Ζάξη Αλεξάνδερ στο Instagram τα σχόλια της, γιατί κάποιες φορές δεν την αφήνει να τα... Θυμάστε τη Ζάξη παλιότερη που είναι από την Αμερική. Λοιπόν, να διαβάσω τώρα το σχόλιο του Ζάξη που το θυμήθηκα. «Θύμωσα απίστευτα με την ιστορία του σημερινού βίντεο. Μόνο θυμό και οργή έχω για τον ναρκισσιστικό σαδισμό των δύο τεράτων, δηλαδή του πατέρα και του δασκάλου, που απολάμβαναν τον βασανισμό και την τρομοκρατία που ασκούσαν σε ένα παιδί, σε έναν συνάνθρωπο. Ο ξυλοδαρμός ως μέθοδος σοφρονισμού και διαπαιδαγώγησης βρίσκει ακόμα πρόσφορο έδαφος τόσο στην ελληνική κοινωνία, όσο και σε άλλες παρόμοιες, ακραία συντηρητικές και θρησκόληπτες κοινωνίες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως οι γονείς τέρατα καμάρωναν και καμαρώνουν ακόμα στις οικογενειακές συγκεντρώσεις λέγοντας πως έδερνα τα παιδιά μου, γι' αυτό έγιναν καλοί άνθρωποι. Mm-hmm. Και να θυμίσω τον αλίστου μνήμης νόμο 4.000 νουδού 4.000 κάθετος 1958, ο οποίος θεσπίστηκε επί κυβερνήσεως Καραμανλή και γνώρισε την απόλυτη αποθέωση κατά τη φασιστική περίοδο της 7 ετίας. Ο νόμος 4.000 καταργήθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1983, ενώ εφαρμοζόταν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80. Εύχομαι στην κυρία της επιστολής να συνδεθεί με τον εαυτό της, να αγαπήσει τον εαυτό της, να βρει τον δρόμο της αυτοαγάπης, αποκτώντας πνευματικά κριτήρια για τους ανθρώπους που θα έχει στη ζωή της.
Και πάντα να θυμάται πως η δύναμη της είναι η πηγή λύτρωσης που θα ξεδιψάσει. Και εγώ της λέω πως το χαμόγελο της ανατέλει και θα συνεχίσει να ανατέλει κάθε πρωί για κάθε λόγο. Το δικό τους δεν μπορεί ούτε να δύσει. Υποσημείωση, ανέφερα τον νόμο 4.000 για να αποδείξω πως είχε κανονικοποιηθεί η βία με κυβερνητική απόφαση. Ο δημόσιος εξευτελισμός και ο κανιβανισμός νεαρών αγοριών αποτελούσε θέαμα και διασκέδαση. Οπότε αυτό έδινε το κίνητρο στα πρώτα περιβάλλοντα να το εφαρμόζουν και εντός της οικογενειακής εστίας μετατρέποντας τις σε κολαστήριο. Δεν έχω ακούσει για έτσι, την εφαρμογή αυτού του νόμου από κάποιον που να το έχει. Νομίζω ότι είναι ο νόμος περί τεντυμποϊσμού. Είχε κάποιες τιμωρίες, αλλά δεν ξέρω πολλά πράγματα. Υπήρχε και μια ταινία ελληνική. Ναι, ναι, υπάρχει 4.000. Ταινία ελληνική νόμος 4.000. Ναι, είναι ο νόμος περί τεντυμποϊσμού, έχεις δίκιο. Το νομοθετικό διάταγμα 4.000 κάθετος 1958, γνωστό ευρέως ως νόμος 4.000, θεσπίστηκε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1958 και ήταν το διάταγμα που καθόριζε την αντιμετώπιση των νεαρών που ήταν γνωστοί ως Teddy Boys. Teddy Boys ή Teddy Boys ονομάζονταν οι νέοι που ακολουθούσαν κυρίως τη βρετανική υποκουλτούρα, rock and roll, R&B, φορώντας ρούχα εν μέρει εμπνευσμένα από τα στυλ που φορούσαν οι ντάντις, οι δανδίδες, την εδουιαρδινή περίοδο, πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, το οποίο έρθε στο προσκήνιο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η υποκουλτούρα των Teddy Boys έχει τις ρίζες στις αρχές του 50 μεταξύ εφήβων στο Λονδίνο. Εδώ βλέπεις διαπόμπευση, διαπόμπευση αποκαλούμενο Teddy Boy στην Κυψέλη. Τους κουρεύανε, τους κάνανε κάτι, τους κάνανε, θυμάμαι. Ναι, ναι, βλέπεις, τώρα... είναι ξυρισμένο το κεφάλι του. Τους κουρεύαν. Τώρα να διαβάσω το λήμα. Οι τεντιμπόιδες θεωρούνταν επικίνδυνοι από την κυβέρνηση Καραμαλή λόγω της συμπεριφοράς τους που χαρακτηριζόταν ανεδής και προκλητική από την κυβέρνηση. Με βάση τον νόμο τιμωρούνταν όσοι προέβαιναν σε πράξεις εξύβρισης. Η αστυνομία συνελάμβανε όσους νεαρούς θεωρούσε ότι διέπραχταν εξύβριση και τους οδηγούσε στο κρατητήριο που γινόταν σε αυτούς κούρεμα με την ψηλή, τους έσκιζαν τα παντελόνια και στη συνέχεια τους περιέφερα στο δρόμο εξευτελίζοντας τους. Ο νόμος δέχτηκε έντονη κριτική γιατί προήγαγε τη διαπόμπευση. Επίσης όριζε ότι θα ασκούνταν δίωξη και εναντίον των γονέων των ανήλικων ταραξιών. Τα αστυνομικά όργανα είχαν πολύ μεγάλη ευχέρεια να ορίσουν τη συνιστούς εξύβριση και αυτό οδήγησε στην κακοποίηση και διαπόμπευση πολλών νεαρών. Σήμερα αρκετοί λέει συγκρίνουν τους αλυτομπόιδες όπως αναφέροντας στον τύπο με τους αγαναχτισμένους. Αυτό προφανώς είναι από το παλιότερο λήμμα. Ο νόμος 4.000 άρχισε να εφαρμόζεται στις 10 Σεπτεμβρίου του 1958 όταν 4 νεαροί που είχαν κατηγορηθεί για πράξεις εξύβρισης διαπομπεύτηκαν στους δρόμους της Αθήνας κουρεμένοι ΣΥΡΙΖΑ και δεμένοι με χειροπέδες, με έναν από αυτούς να φέρει πινακίδα που έγραφε «Είμαι θα Teddy Boys» και πετάξαμε γιαούρτι κατά γυναικός. Η ομώνυμη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη παρουσιάζει τον νόμο και την εφαρμογή του. Ο νόμος γνώρισε τις μεγαλύτερες δόξες του στην επταετία της Χούντας, όταν ο συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς διέταζε συνεχώς την εφαρμογή του σε νεαρούς αντιπάλους της δικτατορίας, καθώς και σε μακρυμάλιδες χίπης. Τελικά καταργήθηκε με προσωπική απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1983 στο πλαίσιο της γενικότερης διάλυσης της αυταρχικής κληρονομιάσης μεταμφυλιακής περίοδου. Άρα αυτός ο νόμος προστάτευε και τους δασκάλους να τα κάνουν αυτά. Προφανώς. Δεν ξέρω αν τους προστάτευε, μάλλον τους ενέπνεε, δεν τους προστάτευε. Φαντάζομαι ότι είναι αρμοδιότητα της αστυνομίας όλα αυτά, αλλά μάλλον τους ενέπνεε και τους δασκάλους. Μήπως όμως όταν έγινε ο νόμος το 1983 ενημερώθηκαν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να σταματήσουν να χτυπούν παιδιά. Γιατί στο αρχικό βίντεο λέει ότι πήγαινε... Αν επιτρεπόταν το ξύλο στο σχολείο δια νόμου. Μπορεί να επιτρεπόταν σαν κουλτούρα, σαν άγραφο πράγμα. Όπως και να έχει. Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι στο σχολείο τι ξύλο να φας, επειδή ήσουν άτε την boys ή επειδή δεν έκανες την ορθογραφία, ας πούμε. Λοιπόν, έχει και άλλες περιπτώσεις που είναι η μάνα που έδερνε, να άκου.
Σε ακούμε μεγάλη προσοχή και δεν μπορώ να κρατήσω τα δάκρυά μου. Είχα ένα γλυκύτατο και καλοσυνάτο πατέρα που τώρα είναι κοντά στο Θεό. Είχα μια μάνα που ακόμα και τώρα μετά από 50 χρόνια νιώθω στο πετσί και στη ψυχή μου τον πόνο. Έχω αγοραφοβία μέχρι σήμερα και στα όνειρα μου πετώ και φεύγω για να βρω τάχα μου ένα σπίτι να τρυπώσω. Τα τραύματα δεν επουλώνονται ποτέ. Είναι εκεί για να σε κάνουν να νιώθεις και τύψεις από πάνω μπας και έφταιγες εσύ. Μετά από μισό αιώνα νιώθω ότι οι πληγές μου, κυρίως ψυχικές, άρχισαν λίγο να ημερεύουν και να γίνονται υποφερτές παρακολουθώντας σε αγαπημένη μου Θέκλα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και σε ευγνωμονώ. Εγώ δεν το ήξερα ότι είχε και μητέρες που έδερνα, γιατί εμένα η μάνα μου δεν έδερνε. Έδερε με μόνο... Εμένα μόνο η μητέρα μου έδερνε. Ο πατέρας μου ποτέ. Εμένα η μάνα μου έδωσε μου δύο φορές με έδερε. Μια μου στη Δευτέρα γυμνασίου και έδερε με στο μεγάλο διάλειμμα μπροστά στους συμμαθητές μου. Και άλλη ήταν μετά που χώρισα, που επήρα το μωρό να δει τον πατέρα του που έμενε σπίτι της και δεν ερχόταν ο πατέρας να δει τα μωρά, γιατί έλεγε να άμα δεν έχω τη μάνα αντί να κάνω τα παιδιά, του στείλα άμα δεν έχω την κότα με τα χρυσά αυγά τι να κάνω τα κοτοπουλάκια, τυχή να ξέρω εγώ, και με έδιρε μπροστά στο Λάζαρο. Και από τότε χάλασε και η σχέση της με τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν της συμπαθεί από τότε που ήταν 4 χρόνια και μπήκε στην κουζίνα ξαφνιασμένο και την είδε να με δέρνει. Αλλά ήταν να με χαστούκιζει, ήταν αυτές οι δύο φορές, δεν είχε να λες. Ξέρεις, ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες ειδικά μα είσαι παιδί, νομίζω ότι ό,τι συμβαίνει σε εσένα συμβαίνει και στους άλλους. Ναι. Πώς είναι να σε δέρνει η μάνα σου? Φόβος, ντροπή, ενοχή. Ενοχή. Ναι, ένα σχόλιο παραπάνω που έλεγε ότι αυτοί που υποτίθεται ότι σε προστατεύουν, σε δέρνουν, ήταν αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εγώ νιώθω ασφάλεια έξω το σπίτι. Ειδικά αυτό με τη βέργα, με τη βίτσα, είπα ότι είχε ετοιμάσει βίτσα από λεύκα. Το web, πολλές φορές έσπαζε, ναι. Το weapon αυτό. Μετά όταν τα, ειδικά το καλοκαίρι που φορούσαμε κοντά παντελόνια, τα μπούτια ήταν κατακόκκινα από τις βιτσιές, πού να, δεν μπορείς να βγεις έξω, πού να πας έξω. Στο σχολείο πώς θα πας. Ντροπή. Δεν πήγαινε στο σχολείο. Πήγαινα. Εννοείται ότι πήγαινα. Αλλά με ντροπή. Πω πω. Γιατί άλλοι έβρεπαν τα σημάδια πάνω στα πόδια σου και με βάση το σκεπτικό της εποχής, σήμερα, αν πάει ένα παιδί στο σχολείο με βιτσιές στα πόδια, είναι πιο πιθανόν οι συμμαθητές και οι δάσκαλοι να μου πω που είναι κακοποιημένο το παιδί, ας φωνάξουν την αστυνομία να το σώσουν. Ενώ τότε, αν πήγαινε ένα παιδί με βιτσιές στα πόδια, θα έλεγαν πω ότι παλιό παιδό, ότι ναι, άνθρωπο τότε... σπίτι πανάγκασε την Αγία Μητέρα του να το δείρει. Τότε το θύμα είχε όλο το πρόβλημα. Και την τροπή μαζί. Εγώ μόνο μια φορά το είχα αντιμετωπίσει όταν είχα τον μπάτσο μου, ήταν το χέρι του πατέρα μου εδώ, η παλάμη εδώ και τα δάχτυλα στο λαιμό που είχε γίνει με μάνια μου, ήταν 8 μέρες. 2-3 μέρες κατάφερα να μην πάω σχολείο και μετά όταν πήγα έλεγα ψέματα ότι μου έριξε πέτρα ο αδερφός μου. Θυμάσαι που του είπε ο αδερφός μου το περιστατικό και γελούσε το Πάσχα. Ναι. Και είπε το και διακομωδούσε το και είπε χα, όλοι κατάλαβαν πως δεν ήταν από πέτρα, ήταν τα δάχτυλα του στο... Το θετικό για μας που ήμασταν αγόρια είναι ότι νωρίς σχετικά τις απαγορεύσαμε να μαντέρουν. Σε ποια ηλικία? Δεν θυμάμαι. Έκτη, δημοτικού, 11, 12. Δηλαδή σε κάποια ηλικία που η σωματική διάπλαση ήταν τέτοια που. Θα μπορούσε να την δει εσύ. Ναι. Είναι εσύ, ειδικά που είσαι και ψηλό και φτύχει κανονικό ύψο, θα μπορούσε ναι. να την δει. Όταν πήγε να με δει, τη έπιασα τα χέρια και δεν μπορούσα να με δει και τη είπα τέλος. Τη πήρα και τη βέργα, την έσπασα και τη είπα δεν ξαναφέρει βέργα ή θα σε δει εγώ. Και εκεί τελείωσε. Θυμάται τώρα, θέλεις να πεις αν τα πίστατε. Τώρα δεν μιλάτε, αλλά αν τότε που μιλούσατε, αν τα ανέφερε, τα θυμόταν, τι έλεγε. Είσαι βγάζε τρελό. Όχι, νομίζω ότι δεν τα είχα ξανααναφέρει. Ούτε πρόσφατα, ούτε παλιά. Δεν τα είχα αναφέρει αυτά ποτέ. Δεν τα είχες αναφέρει? Όχι. Τα είχα αποθήσει κατά κάποιο τρόπο. Ποτέ? Όχι, δεν είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Ποτέ? Νομίζω στο ένα, πριν από λίγα χρόνια, ένα ξέσπασμα που είχαμε μπορεί να τις είχα αναφέρει. Πώς αντέδρασε? Δεν θυμάμαι. Τότε είχε καταβληθεί πολύ. Σε σημείο που τη λυπήθηκα κιόλας. Εντάξει. Αλλά της είχα πει και άλλα πράγματα. Είχα άλλο την αρχή σε στις αγάπη μου, μετά βγαίνουν και να τους λυπάσαι από πάνω. Ναι. Εντάξει.
Σου είπα ότι ο άλλος με έδερνε και μετά ξαπλώνε πάνω στο κρεβάτι και λέγε «Καρδιά μου, η καρδιά μου». Ο αδερφός του είχε πεθάνει από καρδιά όταν ήταν αυτός 10 ετών και ο αδερφός του 13. «Θα με πεθάνεις, θα με πεθάνεις». Και πήγαινε εγώ και έκλαιγα και γονάτισα και του ζητούσα συγγνώμη και μου έκανε την τιμωρία της οποίας ούτε με συγχωρούσε. Για πόση ώρα, στατιστικά. Όταν ξανάρχισε το ξύλο πάλι είχε αντοχές όμως, ήταν power. Μάνα μου, εντωμεταξύ σκέφτηκες. Είχε πρόβλημα η καρδιά του τελικά και εγώ το ανακάλυψα το 14. Εγώ επέμενα και έκανε εξειδικευμένες εξετάσεις και τον έστειλα στο συμμαθητή μου τον καρδιολόγο και του είπα κάτι έχει αυτός. Γιατί είχα δει κάποια σημάδια που τέλος πάντων, άσχετο. Εγώ επέμενα που δεν είμαι γιατρός, είχε και παιδί γιατρών. Εγώ ήμουν αυτή που επέμενα να κάνει τις εξειδικευμένες εξετάσεις και να βρεθεί ότι είχε δυσχυρή βαλβίδα, δηλαδή είχε το ίδιο γενετικό πρόβλημα που είχε ο αδερφός του και θα μπορούσε να πάσα στιγμή να πεθάνει. Εφαντάστηκες να πέθαινε κιόλας που το γενετικό πρόβλημα. Γιατί να σε σαπίζει στο ξύλο και μετά να σου λέει εσύ φταίς, θα πεθάνω από καρδιά και εσύ θα φταίς. Αν πέθανε. Αν το πίστευες κιόλας. Σίγουρα θα το πίστευα. Είμαι σίγουρη ότι έχει ανθρώπους που πιστεύουν ότι αυτοί φταίνε που είναι άρρωστοι οι γονείς τους, ή αυτοί φταίνε που οι γονείς τους έπαθαν θέματα υγείας, ή αυτοί φταίνε που οι γονείς τους χώρισαν, ή οι γονείς τους τσακώνονται, δεν ξέρω τι άλλο. Blame the kids. Πάντως αυτό με τη Βέργα και τη μαμά ήταν σχεδόν καθημερινό. Δεν ήταν μετρημένες φορές. Ήταν συνεχής κατάσταση. Πώς νομίζεις ότι σε επηρέασε τούτο? Όπως είπα πριν, με έκανε ενοχικό, χαμηλή αυτοεκτίμηση, με ντροπή. Όπως έγραφε μια κοπέλα σε κάποιο σχόλιο, ότι ένιωθε ότι φταίει για τα πάντα, ότι δεν ήθελε να μιλήσει, δεν ήθελε να εκφραστεί. Αυτό, χαμηλή ενοχή, ντροπή, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Νομίζω ότι και ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιούσαν ζορίζεσαι το flight, που κάνει ζωνάρις, που κάνει ζώνη. Μπορεί να είναι και αυτό. Ναι. Από εκείνη. Μπορεί να είναι από εκείνη. Ναι. Δηλαδή για να μην σκέφτεσαι τον πόνο. Γιατί κάποιες φορές όταν ζοριστείς, όταν πιεστείς από άγχος, όταν έχεις να κάνεις κάποια δουλειά, είναι γενικά αν κάνεις στενοχωρήσει, σαν να αποκόπτεσαι από το περιβάλλον για λίγο. Μιλούμε σου και να ακούεις. Σκέφτομαι ότι και μια συμπεριφορά τέτοια που είχα στο δημοτικό ήταν. Μπορεί να ήταν και στο γυμνάσιο, δεν θυμάμαι. Που λέγανε οι δάσκαλοι μου ότι εγώ ξεφεύγω ζωνάρο. Ότι είμαι αφηρημένος γενικώς. Μπορεί να προχωράμε από εκεί. Εγώ το παρατήρησα όταν ζοριστείς, για παράδειγμα, όταν έχουμε ταξίδι και έχεις άγχος να τα προλάβουμε όλα, να τα χτυπήσουμε. Ή όταν έχεις κάποια προθεσμία που πρέπει να τελειώσεις μια δουλειά που έχεις δηλαδή, σαν να πας σε έναν άλλον επίπεδο που ακούς και δεν καταγράφω. Δεν καταγράφεις, ναι. Ναι. Εγώ έχω άλλο συμβιβαστικό μηχανισμό νομίζω, στο fight. Ενώ με σκύλα, φωνάζω, τσιρίζω και χωρίς λόγο. Ενώ ότι άμα νιώσω ότι πιέζω, άμα να με πάρω. Αν απορριθμιστώ, φκένει από μέσα μου θυμός. Φκένει από μέσα μου μια αντιδραστική βιαιότητα. Η οποία είναι τόσο όσο κρατάει. Μετά μου πέρασει σαν να το έκανε κάποιος άλλος. Και τώρα που το σκέφτομαι, φαντάζεσαι τώρα μέχρι κάποια ηλικία ξύλο από τη μάνα και μετά από αυτό όταν σταμάτησε το ξύλο άρχισε η συναισθηματική μου μειξία. Ναι, εννοείται. Που δεν μπορούσε να σε δίνει, πρέπει να σε δέρνει ψυχολογικά. Στο βιβλίο του Erich Fromm, που ξεκινήσαμε σήμερα, η καρδιά του ανθρώπου, στην εισαγωγή και στο πρώτο κεφάλαιο, μιλάει για τρία βασικά στοιχεία, τρεις βασικές ανακαλύψεις του Freud, δηλαδή, τις οποίες αυτός τις βλέπει μέσα από έναν καινούργιο φάσμα, μέσα από την οπτική της ουμανιστικής παράδοσης. Και λέει ναρκισισμός, ειδιπόδιο σύμπλεγμα και συμβιωτική αιμομιξία. Θα τα δούμε στη συνέχεια αν τι εννοεί. Ναι. Συναισθηματική αιμομιξία προφανώς εννοεί. Ναι, ήμουνα ο ψυχολόγος της για τα προβλήματα που είχε με τον πατέρα μου. Και ο ψυχολόγος... πώς εσύ μετά να μη συμβιωθείς γυναίκα, βία, κλάψιμο. Ναι. Κακοποίηση, εγώ φταίω. Καλά, το εγώ φταίω έπαιζε πάντα. Σε σχέση σου με γυναίκες. Mm. Γιατί υπήρχε. Όλα τα στοιχεία, άμα δεις μετά τις επιλογές σου, είχαν όλα αυτά τα στοιχεία. Είχαν τα στοιχεία της κακοποιητικότητας, τα στοιχεία της ψυχρότητας,
Ήταν ψυχρές προς εσένα, δεν σου έδειχναν αγάπη και στοργή και τρυφερότητα. Ένιωθες εσύ ότι έφταιγες για πράγματα που δεν έφταιγες. Θυμάσαι τις επιστολές που διαβάζαμε. Που έγραφες κάποιες επιστολές σε κάποια φάση της ζωής σου που έλεγες ότι φταίς για πράγματα που πραγματικά δεν έφταιγες. Είναι ένα αίσθημα ότι φταίς γενικά και χωρίς να ξέρεις γιατί. Και τούτο είναι κάτι που το βρίσκεις μόνο στις σχέσεις σου με γυναίκες. Με τους άντρες είναι έτσι. Ενώ το έβρισκες, γιατί έχει κάνει αρκετά χρόνια θεραπεία και κάνει ο Πάνος, οπότε είναι σε καλή, σε καλή φάση. Όχι και, στη, και σε, άλλ, σε άλλα περιβάλλοντα, στη δουλειά ας πούμε, δεν ήμουν έτσι, δεν, είχα, δεν είχε σχέση αυτό. Η δουλειά του Πάνου ήταν τέτοια που χρειαζόταν να... ήταν ηγετική η θέση του. Αυτές οι ηγεσίες που χρειαζόταν να παίρνει αποφάσεις. Στη δουλειά δικούσες άλλους ανθρώπους και όσο περνούσαν τα χρόνια περισσότερους ανθρώπους. Οπότε εκεί αν είσαι φοβισμένος και ενοχικός, πώς θα μπορείς να αντιγύσεις. Ναι, είχε στοιχεία, είχε πολλά στοιχεία management, ρε παιδί, εντάξει. Πάμε στο επόμενο σχολείο. Δεν θα τα διαβάσω όλα, διαβάζω αυτά που έχουν μέσα ιστορίες. Στέλνω μια μεγάλη και σφιχτή αγκαλιά στη φίλη και την αγάπη μου. Συμπάσχω μαζί της, γιατί είχα δυστυχώς και εγώ την ατυχία να μεγαλώσω σε μια οικογένεια εντός εισαγωγικών, όπου απουσίαζε η αγάπη και επικρατούσε η δικτατορία. Αυτό όμως που με θλίβει είναι ο πολύτιμος χρόνος της ζωής μου που έχασα για τη διαρκή μάχη που είχα με τον εαυτό μου για να μπορέσω να βρω την αγάπη και την εσωτερική μου ισορροπία που δεν μου έδωσε όπως όφιλε η αγία ελληνική οικογένειά μου. Και το τραγικό είναι ότι ήρθε και με αποτελείωση ο θάνατος του συντρόφου μου, που ήταν ένας καλός άνθρωπος γεμάτος με ενσυναίσθηση και μένοντας πιο ολομόναχη σε ένα τοξικό περιβάλλον. Όμως έχω θυμώσει πολύ και στο παιδί μέσα μου έχω υποσχεθεί να το οδηγήσω στο φως και σε μια νέα ζωή γεμάτη με όμορφα συναισθήματα έτσι όπως το αξίζει. Και σε αυτό το ταξίδι προς το φως και στον αλαφρώ η ψυχή μας, εσύ Θέκλα, μας είσαι ένας πολύτιμος οδηγός και σε ευχαριστούμε. Η οικογένεια που απουσίαζε αγάπη και επικρατούσε δικτατορία. Δεν μπορείς με τίποτα να χαρακτηρίσεις ένα γονιό που δέρνει τα παιδιά του αγαπητικό. Με τίποτα. Με τίποτα. Και το βαφτίζουν αγάπη, ρε. Ναι. Τώρα που άκουσα το βίντεο, λέει μια άλλη φίλη, και θυμάμαι να λέω μια φωνή, όχι άλλο, φτάνει. Ήταν η φωνή δικιά μου από το ξύλο, δεν αντεχάλω, μέχρι την έκτη δημοτικού. Ευτυχώς σταμάτησε στην πρώτη γυμνασίου. Θυμάμαι τη μάνα μου να λέει στον διευθυντή και δάσκαλο στο δημοτικό, τρίτη ή τετάρτη δημοτικού, από εμένα ελεύθερα, ρίχτε του κι άλλες να γίνει καλό παιδί. Φαβορίτα, αχ, τραγούσα πολύ φαβορίτες, το έκαναν αυτό, ε. Χαρακές στο χέρι και φάπες. Καλή δύναμη σε αυτή τη γυναίκα και σε όλους μας εύχομαι και να ζούμε χωρίς φόβο με χαμόγελο. Είναι άντρας αυτός που γράφει, α. Έσχος, λέει μια άλλη φίλη, ο σαντισμός σε όλο του το μεγαλείο. Δεν είναι η μόνη όμως. Πολλά κορίτσια στην Ελλάδα εκείνης της εποχής στη δικτατορία και μετά τη μεταπολίτευση κακοποιούν τα συστηματικά χωρίς να έρχεται τίποτα στην επιφάνεια. Το ξύλο στο σχολείο ήταν θεσμός. Εγώ έτρωγα ξύλο στο δημοτικό σχολείο από τις δασκάλες και τους δασκάλους και στο σχολείο και στο σπίτι. Θεσμός δηλαδή επιτρεπόταν αδιακρίτως χωρίς συνέπειες για τους δράστες θήτες. Τότε οι γονείς έδιναν το δικαίωμα στους σαδιστές και σαδίστριες δασκάλους και δασκάλες να δέρνουν τα παιδιά τους. Δεν είχαμε υπόσταση ως ψυχές. Έτσι ήταν η αντίληψη της κοινωνίας. Η συμμόρφωση των παιδιών. Αργότερα στο γυμνάσιο δεν μας έδερνα. Δεν υπήρχε λόγος μετά. Είχε επιτευχθεί ο στόχος. Η καταστροφή της αθωότητας και η νουθεσία για το σκληρό κόσμο των ενηλίκων και πώς θα τον αντιμετωπίζαμε. Φίλοι, δεν είσαι μόνη, είναι σημαντικό που δεν τρελάθηκες, αλλά υποφέρεις. Wow, συγκλονιστικό σχόλιο. Λέει, ο στόχος ήταν η καταστροφή της αθωότητας και η νουθεσία για το σκληρό κόσμο των ενηλίκων που θα αντιμετωπίσαμε. Νουθεσία. Ναι, ο Θεός δεν κάνει. Ένα άλλο σχόλιο. Ένας ενήλικας πλέον μαθητής μπήκε σε ένα μέσο μεταφοράς. Συνάντησε τον δάσκαλό του από το δημοτικό, ο οποίος το χαιρέτησε. Του είπε: «Τι με χαιρετάσες, ρε, εσύ με έσπαγες στο ξύλο μικρό. Και έδειρο μαθητής τον παλιό ηλικιωμένο του δάσκαλο. Όπως ήταν μικρός και ανήμπορος, βρήκε τον δάσκαλο σε παρόμοια θέση λόγω ηλικίας και του έδωσε να καταλάβει. Σκέψου όμως πόσο βαθύ ήταν το τραύμα.
του ξύλου που έτρωγε από το δάσκαλο. Ώστε αντέδρασε έτσι στον αδέρι το γέρο δάσκαλο. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς να σημαίνει ότι εγκυροποιούμε τη βία ως αντίδραση στη βία, μπορούμε να καταλάβουμε τα κίνητρα. Έχω πάθει σοκ, λέει μια άλλη φίλη. Μεγαλώνοντας βλέπω ότι υπάρχει γύρω μας και συνειδητοποιώ γιατί δεν υπάρχουν σωστές ανθρώπινες σχέσεις στην πλειοψηφία τους. Μπράβο στο κορίτσι που βρήκε τη δύναμη να αντιμετωπίσει τους δαίμονες της. Εύχομαι να βρει την ισορροπία της και να οικοδομήσει ανθρώπινες σχέσεις γεμάτες αγάπη και γνήσιο ενδιαφέρον. Ο πατέρας είναι μόνο στο όνομα. Όσο για τη μάνα, έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αφού όχι μόνο δεν προστάτεψε τον ίδιο, το ίδιο της το παιδί, αλλά η στάση της δείχνει να επικροτεί το φοβερό σύζυγο. Είναι να το συνταυλίζει της γραφού. Εν μεταξύ, πηγαίνοντας πίσω στα δικά μας, τι ρόλο έπαιζε ο πατέρας σου, ο οποίος επέτρεπε στη μάνα σου να σας σαπίζει στο ξύλο κανονικό τα καθημερινά και σένα και τον αδερφό σου? Δεν ήταν μπροστά ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου λόγω δουλειάς έλειπε. Όταν ερχόταν τα Σαββατοκύριακα, δεν ξέρω αν το μάθαινε. Δεν ξέρω αν το μάθαινε, αλλά και εμείς τα... σαν παιδιά τα Σαββατοκύριακα μπαίναμε σε άλλο mode, γιατί τα Σαββατοκύριακα παίζονταν άλλο πανηγύρι. Το μεταξύ τους, ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε ευκαιρία να πάω. Δεν ήταν δεκτική η κατάσταση για να πάω στον πατέρα μου. Λαμβάνεσαι όμως ότι υπήρχε και τεράστια αμέλεια προστασία σου από τον πατέρα σου. Πως υπήρχε και από τη δική μου τη μάνα. Τι σημαίνει έλειπε? Τι σημαίνει έλειπε? Ερχόταν τα Σαββατοκύριακα και τσακωνόταν και σκοτωνόντουσαν με μια γυναίκα που έβγαζε τόση βιότητα. Και αυτός έβγαζε βιότητα απέναντί της. Δεν δούλευε το μυαλό του τι μπορεί να κάνει στα παιδιά μου όταν εγώ λείπω? Μπα, δεν νομίζω. Δεν ήταν όμως εύκολο να το καταλάβει. Αφού είναι μίσανδρη γυναίκα. Μισούσε τον πατέρα σου, μισούσε και εσάς που είσαστε αγόρια. Δεν μπορούσε το μυαλό του να κάνει το κλικ, να συνδέσει τις τελίτσες. Ή δεν έβλεπε τα παιδιά του πώς ήταν? Δεν ξέρω, δεν το είχα σκεφτεί. Φταίει κι αυτός. Ναι. Γιατί υπήρχε. Μην πας μακριά. Το 1983, που η κοπέλα που μας έγραψε προηγουμένως που έμεινε ορφανή, λέει ήταν 10 χρονών. Άρα γεννήθηκε ένα χρόνο μετά από σένα αυτή η κοπέλα. Σε το 72, αυτή γεννήθηκε το 1983. Ναι. Το 1983 η μάνα της, το 1983, έλεγε στα παιδιά της, μην αφήνετε το δάσκαλο να σας δείρει, δεν επιτρέπεται να σας δείρει. Δηλαδή υπήρχαν γονείς εκείνη την περίοδο, το 1983, που ήταν ξεκάθαρα εναντίον της βίας και της παιδικής κακοποίησης. Εμένα μου τι να λέγει, να αφήνει το δάσκαλο να δει, αφού έδερνε... τον πατέρα σου λέω, μάνα μου. Ο πατέρας μου δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με τους δασκάλους και με το σχολείο. Μιλάω για τη μάνα σου. Ναι. Σου λέω πως η μάνα της κοπέλας εκείνης, γιατί δεν έχω άλλο παράδειγμα γονιού σε αυτά τα σχόλια μέχρι τώρα, που να προστατεύει ο γονιός το παιδί του από τη βία. Είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε δει μέχρι τώρα στα σχόλια. Εκείνη την ίδια περίοδο που αυτή η κοπέλα ήταν 10 χρόνια, εσύ ήσουν 9. Το 83, ναι, σου είναι 9 χρόνια το 83. Ναι. Όχι, 11. 11, οκ. Okay. Είσαι ένα χρόνο πιο μεγάλο. Ένα χρόνο πιο μεγάλο, ναι. Όταν ήταν αυτή, 10, εσύ ήσουν 11. Εκείνη τη χρονιά που βγήκε ο νόμος του Παπανδρέου του 83 που καταργούσε τον νόμο 4.000. Και έγινε, προφανώς έγινε μεγάλη κοινωνική συζήτηση σε σχέση με την βία προς τα παιδιά. Λογικά, ναι. Η μάνα της κοπέλας αυτής, η αγράμματη χείρα που δούλευε όλη μέρα για να μεγαλώσει τα παιδιά της, έμαθε για τον νόμο? Ο πατέρας σου δεν έμαθε? Έχει και αυτός ευθύνη. Έχει, ναι, μα δεν είναι και θέμα. Δεν ήξερε τι γυναίκα είχε. Δεν είναι και θέμα μόρφωση τελικά, είναι θέμα ψυχής, βέβαια. Ναι, μάνα μου, αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι δεν υπήρχε, δηλαδή η απουσία βίας δεν σημαίνει καλοσύνη. Όταν είσαι ο ένας από τους δύο γονείς που είτε το βλέπεις, είτε θα έπρεπε να το βλέπεις πως το παιδί σου κακοποιείται από το τέρας που είσαι παντρεμένος μαζί του ή παντρεμένη μαζί του, οφείλεις να προστατεύσεις το παιδί σου. Δεν θεωρείσαι καλός επειδή δεν έδιρες κι εσύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λογικά θα το έβλεπε, δεν μπορεί να μην το έβλεπε. Απλά δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση, δεν το θυμάμαι. Μα γιατί δεν το θυμάσαι? Ο λόγος που δεν το θυμάσαι είναι γιατί λειτουργεί ο μηχανισμός άμυνας της απόθυσης. Δεν θυμάμαι, παιδί μου, αν είχε δει ο πατέρας μου τις βιτσιές πάνω στα πόδια μας, λογικά θα τις είχε δει. Δεν έχω κάτι concrete να σου πω, ας πούμε. Συμφωνώ όμως με αυτό που λες.
Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν θυμάσαι αν το είχε δει είναι στα πλαίσια του ότι πολύ δυσάρεστα γεγονότα τα αποθούμε. Ναι. Και επειδή εσύ δεν μιλούσες, εγώ το είπα στο βίντεο αυτό, ότι θυμάσαι αυτό το βίντεο σου το βάλα στο αυτοκίνητο το Σάββατο που πηγαίναμε ταξίδι να τα ακούσεις. Ναι. Εγώ είπα στο βίντεο ότι επειδή από ένα σημείο και μετά μιλούσα, άνοιγα το στόμα μου και περιέγραφα αυτό που μου κάνεις είναι βία, αυτό που μου κάνεις είναι κακοποίηση, αυτό που μου κάνεις είναι λάθος, θα σε καταγγείλω στην αστυνομία, θα σε καταγγείλω στο γραφείο ευημερίας, παρόλο που δεν τολμούσα να τα κάνω. Καταγράφονταν με στο μυαλό μου επειδή μιλούσα. Εσύ που δεν μιλούσες, πολύ πιθανό να μην καταγράφονταν. Μπορεί. Να αποθούντα. Ναι. Και σίγουρα έχει περιστατικά που δεν τα θυμάσαι. Σίγουρα, ναι. Όπως και εγώ νομίζω έχει περιστατικά που δεν τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι περιστατικά από αυτή τη φάση. Θυμάμαι σαν μία σκηνή που ήταν συνεχόμενη. Δεν θυμάμαι ξεχωριστά περιστατικά. Δεν πάμε πάρα πολύ. Θυμάμαι πώς είναι να τρως ξύλο με αυτή τη βέβαια. Εγώ σου το είπα ότι και πριν γνωρίσω τη μάνα σου, όταν μου έλεγε πράγματα για την παιδική σου ηλικία, ότι όλο αυτό καθιστά μισάνδρισμο. Πώς υπάρχει ο μισογενισμός, υπάρχουν άντρες που μισούν τις γυναίκες, υπάρχει και ο μισάνδρισμος, γυναίκες που μισούν τους άντρες. Γιατί δεν είχε την ίδια αντιμετώπιση στα αγόρια και στο κορίτσι. Ήταν άλλη αντιμετώπιση στο κορίτσι. Ναι, ναι, όντως. Εντελώς άλλη αντιμετώπιση. Μια άλλη φίλη λέει, έως το 1980 περίπου, χάρακα στην τάξη ήταν το σύνηθες μέσο τιμωρίας. Όντας το καλό παιδί, το δοκίμασα μια φορά μόνο. Θυμάμαι όμως πόσο με πονούσε, ακόμα και όταν τα άλλα παιδιά δεχόντουσαν τις ξυλιές. Επίσης, θυμάμαι το ξύλο που έτρωγε ο ζωηρός αδερφός μου. Φυσικά, η σχέση των παιδιών δεν υπήρξε ποτέ στα αλήθεια αδελφική. Αφού το κακό παιδί ζήλευε ανέκαθεν το καλό παιδί. Θυμάμαι επίσης κάποια κρυφή μου ευχή. Αν είναι να κάνω παιδιά και να τους φέρομαι έτσι, καλύτερα να μην κάνω παιδιά και δεν έκανα. Η Μέρη. Όσοι έζησαν από τη γενιά του 80 και πιο παλιά σαν παιδιά έχουν να θυμηθούν τέτοιες ιστορίες γονιών και δασκάλων που συμπεριφέρονταν κακοποιητικά στα παιδιά επειδή πίστευαν ότι μόνο το ξύλο συμμορφώνει. Όχι, και επειδή ήταν και σαδιστές και το ευχαριστιόντουσαν. Και ήταν μια διέξοδος για τα αποθυμένα. Ακόμη και σήμερα κάποιοι μεγάλης ηλικίας μου κάνει εντύπωση που θυμούνται τέτοιες τραυματικές εμπειρίες, αλλά συνάμα πενεύουν κιόλας αυτή τη μέθοδο διαπαιδαγώγησης, λέγοντας για παράδειγμα ότι δεν ακουγόταν κιχ από τους μαθητές τότε, όχι τώρα που δεν δίνει κανείς σημασία στους δασκάλους επειδή δεν μπορούν να χτυπήσουν τα παιδιά και άλλα. Προσωπικά ανήκω στη γενιά αυτή 1980 και δεν θα ξεχάσω ένα δάσκαλο που τον έτρεμαν όλοι. Ένας συμμαθητής μου είχε κατουρηθεί πάνω του από το φόβο του όταν του φώναζε ο δάσκαλος. Γινόσου resilience σε έπιανε αδιάβαστο και σε ξεφτέλιζε. Δυστυχώς το παιδαγωγικό σύστημα ήταν πολύ λαθασμένο. Η Κέλλη λέει απόλυτη ταύτιση. Δυστυχώς η πατρική μου οικογένεια είναι ανύπαρκτη. Δέχτηκα πολύ κακία και πολύ κακοποίηση. Με την ψυχοθεραπεία κατάλαβα πόσο πολύ έχω τραυματιστεί. Καλή δύναμη στο κορίτσι. Ειρήνη. Τρεις τουλάχιστον κακοποιητές πάνω σε αυτή την κοπέλα, όχ Θεέ μου, πόσος πόνος, πόσο βάρος. Ξέρω πολύ καλά από κακοποιητές γονείς και όχι μόνο. Είμαι βεβαίως το μαύρο πρόβατο της οικογένειάς μου. Τα λέω έξω από τα δόντια. Και καλά κάνεις. Καλά κάνεις και πας σε ψυχολόγο, κορίτσι μου, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Από ό,τι κατάλαβα είναι σωστή και αντικειμενική ψυχολόγος. Καλή συνέχεια στη ζωή σου. Συνέχισε να παλεύεις παρά τις αντικσότητες. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ένα ερώτημα με αυτό που έκανε κατά λάθος ο εντός εικόν πατέρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τοποθετήσει η κοπέλα και να χαθεί ψάχνοντας τη ρίζα του τραύματος. Το γεγονός ότι το τύπωσε, τη βοηθά να βρει τη ρίζα του τραύματος. Κατά μία έννοια, τα σκουπίδια πήρα μόνα του στο δρόμο γιατί χωματερή, συμφωνώ. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, λέει κάποιος άλλος, αλλά νομίζω πως αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους στηρώνουν για να μην κάνουν παιδιά. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν είναι ικανοί για γονείς και γίνονται γονείς. Έλα Παναγία μου και ήθελε να γράψει και βιβλίο πόσο τρέλα. Η Μέρη λέει κάθε φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια μου. Αν και δεν έχω ζήσει ίδια τέτοιες καταστάσεις στο σπίτι μας,
Έχω ακούσει και δει κάποιες φορές στο παρελθόν συγγενείς και φίλους. Αχ, Θεέ μου, τι γίνεται εκεί έξω, γιατί τόση βία. Βλέπω καμία φορά πατεράδες ή μαμάδες που φωνάζουν στα παιδιά τους στον δρόμο και τα μαλώνουν έντονα και σκέφτομαι τι θα γίνεται άραγε στο σπίτι τους. Μια μεγάλη αγκαλιά στη φίλη της επιστολής. Μπαμπάδες Γκεστάπο, άσε που ήταν ηθικός αυτουργός για κακοποίηση. Τι να λέμε, αγάπη πολύ και υποστηρικτική αγκαλιά στη συνεπιζή σας. Συνεπιζή σας δηλαδή και η κοπέλα και που αυτή, ναι. Ο πατέρας μου αναφέρεται στις βίες, τιμωρίες και το ξύλο που δεχόταν από το δικό του πατέρα ως παιδί τη δεκαετία του 50 σαν να επρόκειτο για κάτι άξιο θαυμασμού. Παρουσιάζει τη σκληρότητα και το μένος και του πατέρα του σαν θετικά γνωρίσματα που δείχνουν πόσο δυνατός ήταν. Νόμιζα ότι αλόκοτη περίπτωσή του ήταν μοναδική, αλλά τώρα βλέπω ότι υπάρχουν κι άλλα εξίσου προβληματικά μυαλά που εξυμνούν την κακοποίηση. Προβληματικά μυαλά που εξυμνούν την κακοποίηση. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Ανήκω περίπου στη γενιά της κοπέλας που αναφέρατε στο βίντεο. Έφαγα κι εγώ ξύλο από τον πατέρα μου και κυρίως είχα υποστεί λεκτική κακοποίηση, όχι σε καθημερινή βάση, διότι ήμουν ένα αόρατο παιδί για όλους και φρόντιζα να μην ενοχλώ κανένα. Και εγώ δεν θυμάμαι πολλά από την παιδική μου ηλικία. Να αναφέρω ότι κάποια στιγμή έμαθα τυχαία ότι έχω και έναν αδερφό που ποτέ δεν γνώρισα, διότι δεν ήθελε ο πατέρας μου να μας φέρει σε επαφή. Και αυτό για μένα ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία. Από τότε όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, έχω μια θλίψη και δεν μπόρεσα στην ουσία ποτέ να αφήσω ελεύθερο τον εαυτό μου να συνδεθεί πραγματικά με έναν άνθρωπο. Έπεσα μεγαλώνοντας αρχικά σε έναν άρκισο που με κακοποίησε ψυχικά. Μορφώθηκα, έκανα δική μου οικογένεια με έναν καλό άνθρωπο, όμως δεν μπόρεσα ποτέ ούτε και με αυτόν να συνδεθώ όπως πραγματικά θα ήθελα. Τον τελευταίο χρόνο έκανα εντατική ψυχοθεραπεία και πήρα και αντικαταθλιπτική αγωγή. Είμαι ένας άνθρωπος λειτουργικός, όμως θα κουβαλώ πάντα τα τραύματα της παιδικής μου ηλικίας. Αυτή η φράση με χαρακτηρίζει και εμένα απόλυτα. Αυτό που σου έλεγα χθες το βράδυ. Χθες είχαμε. Νομίζω ότι δεν φεύγει, απλά μαθαίνουμε να το διαχειριζόμαστε. Χθες είχαμε ένα περιστατικό εδώ στο σπίτι όπου εγώ πιέστηκα πολύ από το χρόνο. Και ξέσπασα σε φωνές και τσιρίδες στον πάνω. Ήταν reactive abuse, αντιδραστική βιότητα, όχι γιατί μου έκανες εσύ κάτι, αλλά γιατί. Και φώναζα, τσίριζα πολύ. Και μετά συνήρθαμε. Και θυμάσαι το βράδυ σου έλεγα: είμαι κακός άνθρωπος. Σου είπα πολλές φορές συγγνώμη και σου είπα: είναι αυτό που γράφει εδώ η κοπέλα. Ναι, ναι. Είναι αυτό που γράφει. Λέει: είμαι ένας άνθρωπος λειτουργικός, όμως θα κουβαλώ πάντα τα τραύματα της παιδικής μου ηλικίας. Ένα κομμάτι του εαυτού μου θα ψάχνει πάντα κάπου να κρυφτεί. Όχι, εγώ δεν το έχω τούτο. Εγώ έχω το ότι ένα κομμάτι του εαυτού μου όταν πιεστεί εξανίσταται. Σαν αμάχεται. Μάχεται, ναι. Ναι. Κάμνω έκρηξη εγώ. Mm. Ενώ εσύ κρύβεσαι. Ναι. Εσύ κρύβεσαι. Καταλαβαίνω απόλυτα την κοπέλα και της εύχομαι και της στέλνω όλη μου την αγάπη και της εύχομαι καλή δύναμη. Είδες, ο μηχανισμός άμυνας που χρησιμοποιούσαμε ενός παιδιά για μασμένη, να... Μασμένη. Μασμένη ως συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Εγώ έχω το fight, εσύ έχεις το flight και το freeze το έχεις εσύ. Mm. Παγώνεις κιόλας. Το freeze το έχω κι εγώ κάποιες φορές. Αλλά παραπάνω το fight που έχω. Εγώ έχω ένα συνδυασμό fight, δηλαδή γίνομαι επιθετική, λεκτικά εννοείται, και παγώνω κιόλας. Ενώ εσύ έχεις flight, δηλαδή ζωνάρεις. Φυγή. Φυγή και παγώνεις κιόλας. Παγώνεις, σαν να σταματά το μυαλό σου εκείνη την ώρα. Την ώρα που απορριθμίζεσαι, την ώρα που συμβαίνει κάτι που, που σου θυμίζει το παρελθόν. Ναι, αλλά δεν είναι, δεν είναι πάγωμα από φόβο. Δεν είπα ότι είναι από φόβο. Είναι πάγωμα επεξεργασίας. Είναι η αντίδραση του εγκεφάλου σου, ώστε να μπορέσεις να επεξεργαστείς τι συμβαίνει. Ναι, γιατί ναι. Εκείνη την ώρα, μόλις συμβαίνει, παγώνεις αυτόματα. Ναι. Οπότε μετά που έχεις παγώσει, θέλεις λίγο χρόνο να επεξεργαστείς τι έγινε και γιατί πάγωσες. Δεν το κάνεις επίτηδες στο πάγωμα, έρχεται αυθόρμητα. Έχετε αυθόρμητα για το επεξεργαστώ και να δω πώς θα αντιδράσω. Ναι, αλλά είναι συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν το κάνεις συνειδητά. Δεν παίρνεις time out. Δεν λες τώρα, ας σταματήσουμε να μιλούμε, να σκεφτούμε.
γίνεται αυτόματα το πάγωμα. Μπορεί από αυτά να μην είχα μάθει εγώ να πολεμάω. Εν τούτα που συζητούσαμε χθες το βράδυ, πώς πρέπει να καταλάβουμε ο ένας πώς λειτουργεί ο άλλος και να... στην ουσία να εκλογικεύσουμε, να αναφέρομαι στο συνειδητό επίπεδο την άμυνα, να μην γίνεται υποσυνειδητή, για να μπορούμε να την επεξεργαστούμε χωρίς να, ναι, να ναι. τραυματίζει άθελα του ένα τον άλλο. Είναι δεκάμε και live θεραπεία ζευγαριού. Πάμε παρακάτω. Συρρυκνωμένη και εγώ από συναισθηματική παραμέληση, αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση, σίγουρα, και ποιος ξέρει από τα πολύ μικρά τα μου τι άλλο που έχω αποθήσει, δεν έμαθα να συγκρούμε. Και ένιωθα και νιώθω πάντα ότι αν συγκρουστώ, σίγουρα θα ιτηθώ, γιατί οι άλλοι είναι πάντα πιο ετοιμόλογοι από εμένα. Φοβόμουν και φοβάμαι ότι δεν έχω ισχυρά επιχειρήματα έναντι αυτών και απέφευγα την οποιαδήποτε διεκδίκηση. Ακόμα και τώρα που το έχω συνειδητοποιήσει, δεν έχω τόσο σθένος. Ένας ισχυρός φόβος με κατακλείζει, ενώ ξέρω ότι είμαι και ικανή και έξυπνη όσο και οι άλλοι. Κουράγιο σε όλους και όλες τους τις επιζήσαντες επιζήσασης, όπως λέει και η Θέκλα μας. Όντως, Θέκλα, έχουμε πιστέψει ότι δεν είμαστε αρκετοί και η αντιστροφή του βιώματος αυτού θέλει δουλειά πολύ. Τα φιλιά μου και τη σκέψη μου στην κοπέλα. Και της γράφουν και από κάτω, αξίζεις καλό μου, πίστεψέ το. Πόσο πολύ ταυτίστηκα, έβαλες λόγια όσα δεν μπορούσα να εξηγήσω, μια μεγάλη αγκαλιά. Απίστευτη ιστορία. Παρόμοια συνέβη και όταν πήγαινα εγώ στο δημοτικό το έτος 1978. Η μάνα της συμμαθήτριας μου έρχονταν την ώρα της προσευχής και έλεγε στους δασκάλους να δέρουν την κόρη τους. Κάποια φορά το 10χρονο παιδί είχε να φανεί στο σχολείο 2 εβδομάδες. Όταν εμφανίστηκε ήταν από το μέτωπο μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών της γεμάτη μελανά σημάδια από χτυπήματα με ζώνη. Όπως μας είπε, οι γονείς της την πετούσαν σαν μπαλάκι ο ένας τον άλλον ανάμεσα σε 2 δωμάτια και τη χτυπούσαν ταυτόχρονα με τη ζώνη. Δεν μίλησε κανείς. Την ακούγαμε βουβή, απορριμμένη και σχεδόν κλαίγαμε. Δεν μίλησε κανείς. Κουβαλούσαμε το ένοχο μυστικό και προσπαθούσαμε απλώς να τη συμπαρασταθούμε. Ακόμα έχω τύψεις όταν το σκέφτομαι. Γιατί μέναμε και στην ίδια γειτονιά και ακούω ακόμα τις κραυγές της. Wow. Wow. Έχουμε φτάσει μία ώρα βιντεοσκόπησης. Νομίζω να τελειώσουμε το βίντεο εδώ και να είναι το μέρος 1 και αύριο να βγει το μέρος 2, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα σχόλια που θέλουμε να διαβάσουμε και επίσης θέλουμε να μοιραστούμε στο αυριανό βίντεο, στο μέρος 2, να μοιραστούμε και την εμπειρία της μακαρίτης σας, της βιολογικής μητέρας των παιδιών μας, από παιδική κακοποίηση που υπέστη, από πατέρα ιερέα. Στο αυριανό βίντεο. Επειδή σήμερα, σε αυτό το βίντεο είμαι σίγουρη ότι θα γράψετε πολλά σχόλια, σας το λέμε ότι αυτή τη στιγμή θα γυρίσουμε για το αυριανό βίντεο, οπότε δεν θα έχουμε υπόψη μας τα σχόλια που θα βάλετε κάτω από αυτό το βίντεο. Ελπίζουμε να μην σας επιβαρύναμε. Ο λόγος που κάνουμε αυτό το βίντεο είναι γιατί θέλουμε να δώσουμε εγκυρότητα στα συναισθήματα των κακοποιημένων παιδιών που ζουν μέσα στις καρδιές μας, μέσα μας. Ο λόγος που αναφέραμε και δικά μας ευάλωτα δεδομένα, όπως έναν πρόσφατο καυγά μας, ήταν για να μοιραστούμε ότι άνθρωποι, οι οποίοι, όπως έγραψε και φίλοι, είναι λειτουργικοί, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις πιο στενές τους σχέσεις. Ναι. Από τα τραύματα της παιδικής τους ηλικίας και από τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας που έχουν υιοθετήσει. Δεν ξεγράφονται αυτά, νομίζω δεν ξεγράφονται. Όχι. Απλά μαθαίνετε να ζήσουμε. Είναι εν γνώση μας ότι κάποιοι κακοήθεις μπορεί να πούν αυτή η ψυχολόγος φωνάζει στον άντρα της και αυτός σιωπά και αυτή του φωνάζει. Αλλά θα το βάλουμε. Γιατί δεν έχουμε θέμα να είμαστε ευαλωτοί. Είμαστε άνθρωποι. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο διαχωρίζει την αντιδραστική βιότητα από την πρωτόγονη βία, την πρωτογενή βία, είναι ότι στις περιπτώσεις αντιδραστικής βιότητας, όταν περάσει ο παροξυσμός, το επεισόδιο εκείνο, στο οποίο λειτουργεί ο συμβαστικός μηχανισμός άμυνας της πάλης, το πρόσωπο το οποίο αντέδρασε βία, λεκτικά βία, νιώθει συντριβή μετά.
νιώθει άσχημα, στενοχωριέται, μετανιώνει που ύψωσε τον τόνο της φωνής του, που είπε βαριές κουβέντες. Ναι. Ενώ αν έναν πρόσωπο είναι πρωτογενός βίο, δηλαδή έχει βία το ίδιο και δεν το κάνει επειδή ξυπνούν τα τραύματα του και απορριθμίζεται και για λίγο έχει έναν επεισόδιο αντιδραστικής βιότητας, συνεχίζει business as usual και προκαλεί και τύψεις στον αποδέκτη της λεκτικής βίας, λέγοντας εσύ τι που με κάνεις να θυμώσω. Ναι. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Θα βάλουμε στην περιγραφή αυτού του βίντεο το επεισόδιο 17 από το podcast για την αντιδραστική βιότητα. Θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο. Γεια. Yeah.